Και τώρα τα νέα του Αντένα με τον Δημήτρη Στάμου και τη Λίζα του Κακάρου. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Απρόβλεπτη τροπή στη δίκη Καλαμπόκα στη Λάρισα. Σε ένα ξέσπασμά του το πρωί, ο Γιάννης Καλαμπόκας υπέδειξε τον κατά την άποψή του δολοφόνο του καθηγητή Τεμπονέρα. Θέλω να αποκαλύψω ποιος είναι ο πραγματικός δολοφόνος του Νίκου Τεμπονέρα. Τον ξέρω, είναι ο Αλέκος ο Μαρακός. Έπεσα από τα σύννεφα μόλις το άκουσα αυτό και συγκεκριμένα αναρωτήθηκα γιατί επήρε τέτοια τροπή αυτή η υπόθεση. Ο Καλαμπόκας ισχυρίστηκε ότι δεν αποκάλυψε τον Μαραγκό γιατί ήθελε να αναλάβει ο ίδιος την ευθύνη. Και πρότεινε αυτόπτες μάρτυρες υποστηρίζοντας ότι αυτοί είδαν τον Μαραγκό να χτυπά τον Τεμπονέρα. Βόμβα λοιπόν στη δίκη που διεξάγεται σε δεύτερο βαθμό, αν συνυπολογιστεί το γεγονός ότι ο Αλέκος Μαραγκός, τον οποίο κατηγορεί ο Καλαμπόκας, ήταν κατηγορούμενος και απαλλάχθηκε με βούλευμα. Δεν πάει άλλο. Δεν μπορεί να πάει άλλο πια αυτή η ιστορία. Θέλω να αποκαλύψω ποιος είναι ο πραγματικός δολοφόνος του Νίκου Τεμπονέρα. Τον ξέρω. Είναι ο Αλέκος ο Μαραγκός. Το καταθέτω, σας το λέω. Από την πρώτη στιγμή το ήξερα. Εγώ φταίω που δεν υπόθηκε αυτή η αλήθεια. Και πλέον βγαίνει η νίκη στην ψυχή του. Ό,τι είναι να γίνει, ας γίνει. Ο Καλαμπόκας άδικα είναι στη φυλακή, όπως άδικα ταλαιπωρείται τόσο καιρό και ο Αλέκος ο Μαραγκός. Σε ερώτηση του Προέδρου, γιατί μέχρι σήμερα δεν απεκάλυψε το όνομα, ο Καλαμπόκας είπε ότι δεν περίμενε τέτοια ποινή και γι' αυτό θέλησε να πάρει την ευθύνη ο ίδιος ως Πρόεδρος τότε της ΟΝΕΔΑ Χαΐας. Τον είδε ο Σακάτης ο Σκήνος, τον είδε ο Ιάσονας Αντωνιάδης, μου το είπαν και εγώ τους είπα να μην μιλήσουν. Δεν μου έχει πει εμένα ο γιος μου ότι ήταν ο Μαραγκός ή ένας άλλος οποιοδήποτε. Δεν μου έχει πει καν για κάποιον τον οποίο να έχει δει να σκοτώνει τον Τεμπονέρα. Όταν πρωτοϋπόθηκε από τον Σπίνο αυτή η ιστορία, εγώ είπα, όταν έφτασα στο Βόλο και μου ετέθη, λέω: εγώ δεν παίρνω μέρος σε αυτή την ιστορία. Είναι ευθύνη του κατηγορουμένου. Αν θέλει να το πει, να το πει. Εμείς θεωρούμε ότι απλώς είναι ένα τελευταίο υπερασπιστικό τερτύπκι στην υπερασπιστική του γραμμή, η οποία βεβαίως δεν μπόρεσε να πείσει κανέναν. Εγώ κάλεσα την αρχή, ξανακούσει και να αναλάβω την ευθύνη να πω. Δεν θέλει υπερασπιστές μου. Εάν είχα πει εγώ την αλήθεια την πρώτη στιγμή δεν θα είχε γίνει αυτή. Ζήτησε μάλιστα να καταθέσουν ως αυτόπτες μάρτυρες εκείνη τη μοιραία νύχτα ο Ιάσονας Αντωνιάδης και ο Σοκράτης Πίνος. Ξέρω ότι μπορεί να έχουν αυτοί οι άνθρωποι και να μην καταθέσουν. Αλλά υπάρχουν ακόμα 10 άνθρωποι που έχουν ακούσει τον Σοκράτη Πίνο να μιλάει. Και να λέει ακριβώς τις λεπτομέρειες που έγινε το φωνικό. Γιατί ο κύριος Καλαμπόκας δεν επικαλέστηκε τα πραγματικά ονόματα όταν αναφέρει αυτά τα άτομα και τα άτομα αυτά ενώπιον των δικηγόρων του κυρίου Κορομάτζου και του κυρίου Πατίκα στο ξενοδοχείο Πάρκ όταν γινόταν το πρωτόδικο δικαστήριο στο Βόλο είχαν αναφέρει ποιο είναι αυτό το άτομο. Τους προκαλώ και θα τους προκαλώ από εδώ και στο εξής συνέχεια. Μου ήταν αδιανόητο ότι αυτοί οι τέσσερις καθόταν και κοιτούσαν τον Καλαμπόκα πώς χτυπούσε και αυτοί απελάβαναν το θέαμα. Και επιπλέον έχουμε τη μαρτυρία του Σκρεμίδα, ο οποίος λέει: βλέπω τον Μαραγκό να πηδάει από τα κάγκυλα τελευταίος από χωρών και μου φαίνεται ότι ήταν ματωμένο το ρόπο. Στο πρωτόδικο δικαστήριο εγώ δικάστηκα 3 μήνες φυλακή για μια απλή σωματική βλάβη. Έχουν βγει και 2 βουλεύματα μετάκλητα, τα οποία αναφέρουν ότι εγώ κατηγορούμαι μόνο για απλή σωματική βλάβη. Θέλω το Σοκράτη Σπίνο μπροστά μου να πει σαν άλλος προσάβρα αυτά που μου έχει πει όχι μόνο σε μένα και σε άλλους 10 ανθρώπους. Να επικαλεστεί τις μαρτυρίες των ατόμων αυτών όταν έναν ο κύριος Πατίκας με τον κύριο Κορομάτζο τους είχαν στο ξενοδοχείο Πάρκ ώρες ατελείωτες και τους ρωτάγανε. Κανένας δεν επικαλέστηκε το Μαραγκό. Εάν αυτή η εκδοχή την οποία υποστηρίζει αυτή τη στιγμή ο κατηγορούμενος δεν είναι αληθινή, καταλαβαίνετε τι σημαίνει γι' αυτόν. Κρίσιμο 24ωρο για το μέλλον των αστικών συγκοινωνιών. Την ίδρυση συγκοινωνιακού φορέα, ο οποίος αν και θα ανήκει σε ιδιώτες, θα ελέγχεται από το δημόσιο, πρότειναν οι ιδιοκτήτες και αναμένεται έως το απόγευμα η απάντηση του Υπουργού Μεταφορών. Οι λεωφοριούχοι στη σημερινή του συνάντηση με τον Υπουργό Μεταφορών κ. Χαραλάμπους πρότειναν να αναθέτει ο ΟΑΣ συγκοινωνιακό έργο σε επιχειρήσεις κρατικές, δημοτικές, διαδημοτικές, ιδιωτικές και μικτές που θα είναι ανώνυμες εταιρείες. Οι φορείς αυτοί προτείνεται να ονομάζονται εκτελεστικοί συγκοινωνιακοί φορείς και να αναλαμβάνουν δρομολόγια μετά από μειοδοτικό διαγωνισμό. Στην πρόταση του νόμου των λεωφοριούχων περιλαμβάνεται διάταξη με την οποία προβλέπεται η πρόσληψη όλου του προσωπικού της πρωινεάς και των ΣΕΠ. Κάθε πρόταση που θα βοηθάει προς αυτή την κατεύθυνση και θα κάνει αρτιότερο το νομοσχέδιο θα
ακουστεί. Σε περίπτωση πάντως που οι μέτοχοι των ΣΕΠ προχωρήσουν σε νέες απεργιακές κινητοποιήσεις μετά την κατάθεση του νομοσχεδίου, η θέση της κυβέρνησης, δήλωσε ο κύριος Υπουργός, θα είναι αδιάλακτη. Αντιλαμβάνεστε ότι εφόσον υπάρξουν τέτοιες κινήσεις, η κυβέρνηση θα απαντήσει. Εμένει στις απόψεις του ο κύριος Μιχάλης Παπακωνσταντίνου μετά την καθαίρεσή του από τα κομματικά αξιώματα, αν και οι τόνοι της ενδοκομματικής αντιπαράθεσης χαμήλωσαν. Η κρίση που ξέσπασε στη Νέα Δημοκρατία με αφορμή το Σκοπιανό φαίνεται ότι οδεύει προς εκτόνωση, καθώς ούτε ο Μιλτιάδης Εύερτ ούτε ο Μιχάλης Παπακωνσταντίνου έδωσαν συνέχεια στο θέμα. Όμως ο πρώην Υπουργός Εξωτερικών δηλώνει ότι θα συνεχίσει να ασκεί κριτική. Ελεύθερη έκφραση γνώμης έχει ο καθένας. Αλίμον αν δεν είχε. Ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Μιλτιάδης Εύερτ σε σύσκεψη το πρωί με στενούς του συνεργάτες είπε ότι θα είναι αυστηρός με όσα στελέχη αμφισβητήσουν εκτός κομματικών οργάνων την πολιτική του. Παράλληλα, ο κ. Εύερτ εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του γιατί, όπως είπε, με το θέμα που δημιουργήθηκε αποπροσανατολίστηκε η κοινή γνώμη από την αποτυχία της κυβέρνησης στο Σκοπιανό. Στην ίδια κατεύθυνση ήταν και η δήλωση της Ντόρας Μπακογιάννη. Η ουσία του προβλήματος είναι το πώς πήγε η κυβέρνηση στις Βρυξέλλες. Και δυστυχώς η κυβέρνηση, η οποία θα έπρεπε να είχε δώσει τη μάχη, ιδιαίτερα σε αυτό το συμβούλιο, ιδιαίτερα έχοντας τις πληροφορίες τις οποίες ήταν γνωστές σε όλους, η κυβέρνηση αυτή δεν κατάφερε να κάνει τίποτα, δεν κατάφερε καν να αρθρώσει λόγο. Υπέρ της απόφασης του Μιλτιάδη Εύερτ τάχθηκαν πολλά στελέχη και βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Νομίζω ότι είναι μέσα στα πλαίσια του καταστατικού και για να το έχει κάνει αυτό ο κ. Εύερτ, υποθέτω θα είναι σωστό. Ο πρόεδρος θεωρώ ότι ενήργησε πολύ σωστά. Όμως ο Χρήστος Βυζοβίτης κάνει λόγο για σφάλμα εκατέρωθεν. Οι βιαστικές δηλώσεις και οι βεβαιασμένες αποφάσεις σαφώς δεν βοηθούν ούτε την παράταξη ούτε και το θέμα της Μακεδονίας. Ερώτηση στη Βουλή κατέθεσαν τρεις βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και ζητούν να απομακρυνθεί από τη θέση του κ. Πάγκαλος, ο οποίος, όπως επισημαίνουν, θα έπρεπε ήδη να έχει παραιτηθεί μετά την εξέλιξη του θέματος με τη Γερμανία. Για τη στάση του, ο κ. Πάγκαλος βάλεται και από βουλευτές του ΠΑΣΟΚ. Βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας κατέθεσαν απόψε στη Βουλή ερώτηση για τον κ. Πάγκαλο, ο οποίος προηγουμένως επιχείρησε να αντεπιτηθεί, την ίδια στιγμή όμως δέχθηκε τις βολές, ακόμη και από γνωστά στελέχη του ΠΑΣΟΚ όπως ο κ. Σκουλαρίκης. Όσο για τον κ. Εύερτ, νομίζω ότι επειδή απέτυχε να με οδηγήσει στο χαρακτήρι, όπως είπε, έφαγε τον Παπακωνσταντίνο. Νομίζω ότι πρέπει κάπως να προσέξει την όρεξή του. Εσείς τι θα κάνατε αν ήσασταν στη θέση του κ. Πάγκαλου, ρωτήσαμε τον κ. Σκουλαρίκη. Εγώ αν ήμουν στη θέση του, βεβαίως θα παρετούμουν και θα έλεγα και ακόμα και μερικά. Βροχή ερωτήσεων δέχθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο οποίος υπεραμείνθηκε τις θέσεις της κυβέρνησης να διακόψει τον διάλογο στον ΟΗΕ, δηλώνοντας ότι η κυβέρνηση θα επανέρχονταν στο διάλογο αν τα Σκόπια εγκαταλείψουν τον ήλιο της Βεργίνας και απαλείψουν τα επίμαχα άρθρα του συντάγματός τους. Η γερμανική κυβέρνηση πάντως διέψευσε σήμερα την πληροφορία ότι αποφάσισε να εγκαθιδρύσει επισήμως διπλωματικές σχέσεις με την πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας. Μπροστά όμως στις νέες εξελίξεις, ο πρόεδρος της πολιτικής άνοιξης, κ. Αντώνης Σαμαράς, εξαπέλυσε απόψε σκληρή προσωπική επίθεση εναντίον του κ. Παπανδρέου. Το νέο μέα κούλπα του κ. Παπανδρέου οδηγεί σε μια πολύ δυσάρεστη κατάσταση και εξέλιξη για το εθνικό μας ζήτημα. Το επιδεινώνει επικίνδυνα. Εγείρεται λοιπόν μείζον θέμα προσωπικής του ευθύνης. Διαφορετική προσέγγιση στο θέμα της ελληνικής μειονότητας στην Αλβανία διαπιστώθηκε στη συνάντηση του Προεδρείου της Πανυπηρωτικής Ομοσπονδίας Αμερικής, Καναδά και Αυστραλίας με τον Υπουργό Εξωτερικών κ. Κάρολο Παπούλια. Ουδέν νεότερον ήταν η απάντηση του Υπουργού Εξωτερικών για τη διάθεση ορισμένων ευρωπαϊκών κρατών να προχωρήσουν σε αναγνώριση του κρατηδίου του Γκλιγκόρο. Τίποτα περισσότερο από αυτά τα οποία σας είπε και ο Πρωθυπουργός. Τη δήλωση αυτή έκανε ο κύριος Παπούλιας μετά τη συνάντησή του με τον Προεδρείο της Πανυπηρωτικής Ομοσπονδίας, στην οποία διαπιστώθηκε σύμπνοη απόψεων, εκτός από ένα σημείο για το οποίο υπήρξε διαφορετική προσέγγιση. Εμείς πιστεύουμε για μια πολιτική στάση που υποστηρίζει αυτονομία. Η θέση της ελληνικής κυβέρνησης είναι σαφής, έχει προσδιοριστεί και έχει επανειλημμένως διατυπωθεί. Μιλάμε για το απαραβίαστο των συνόρων, τις καλές σχέσεις γειτονίας και οπωσδήποτε τα ανθρώπινα δικαιώματα. Στη συνάντηση διάρκειας μιας ώρας, ο κ. Παπούλιας ενημέρωσε το Προεδρείο της Ομοσπονδίας για το πρόσφατο ταξίδι του στην Αλβανία. Θύματα απίστευτης κτηνοβίας γίνονται μικρά παιδιά. Αυτή τη φορά ένα εξάχρονο αγοράκι έπεσε θύμα βίας και σεξουαλικής κακοποίησης. Αγνώστου πατρός, αγνώστου προελεύσεως. Είναι 6 χρονών, αλλά δεν μιλάει για να μαρτυρήσει το δράμα του. Μιλάνε μόνο τα σημάδια της ανθρώπινης κτηνοδίας πάνω του. Στα χέρια του είναι σβησμένα τσιγάρα. Εδώ πρέπει να το έχουν δαγκώσει. Αυτά είναι ξεραφιές κατά τη γνώμη μου. Και στην πλάτη. Και τα πόδια του όλα.
Τα μάτια του θυμίζουν τρομαγμένο ζώο. Όπως μας είπαν στο νοσοκομείο, το σοκ που έχει υποστεί το παιδί φαίνεται να είναι ανεπανόρθωτο. Έχει παλιοδρομήσει, δηλαδή έχει γυρίσει στην παιδική ηλικία, στη βρεφική. Οι γιατροί του κάνουν θεραπεία με ηρεμιστικά. Το παιδί είναι εθισμένο σε τσιγάρο και σε καφέ. Φαίνεται ότι ζούσε με τον παππού και τη γιαγιά. Και από ό,τι λέει, από ό,τι μου έδωσε να καταλάβω, ότι ο παππούς είναι αυτός που το έχει κακοποιήσει και το έχει συνηθίσει στο τσιγάρο. Τραγική πραγματικά ιστορία. Να περάσουμε, κυρίες και κύριοι, στη διεθνή επικαιρότητα. Το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ρωσίας, που καταργήθηκε από τον πρόεδρο Γέλτσιν μετά το πραξικόπημα το 1991, ήρθε τρίτο στις χθεσινές εκλογές και είναι πιθανό να επανέλθει τώρα στην εξουσία στα πλαίσια κυβέρνησης συνασπισμού. Πανικόβλητοι τώρα οι μεταρρυθμιστές από την θεαματική εκλογική νίκη των ακραίων εθνικιστών που αναδεικνύονται σε πρώτο κόμμα, σκέπτονται το σχηματισμό ενός αντιφασιστικού μετόπου ακόμη και με τη συμμετοχή των κομμουνιστών. Είναι πρόωρο να προεξοφλήσει κανείς τον συσχετισμό των πολιτικών δυνάμεων πριν ολοκληρωθεί η καταμέτρηση των ψήφων. Με καταμετρημένα τα αποτελέσματα 53 από τις 89 εκλογικές περιφέρειες, το ρατσιστικό και εθνικιστικό φιλελεύθερο δημοκρατικό κόμμα του Βλαντιμίρ Ζιρινόφσκι προηγείται με 24,5% των ψήφων. Το κόμμα που πρόσκειται στον πρόεδρο Γέλτσιν, η επιλογή της Ρωσίας, έρχεται δεύτερο με 14,5%, ενώ οι κομμουνιστές παίρνουν 11,3%. Το Αντιγελτσινικό Αγροτικό Κόμμα παίρνει 8,8%, ενώ ένα φεμινιστικό κόμμα, το Μπλοκ των Γυναικών της Ρωσίας, παίρνει 8,4%. Αναμένεται ότι θα πάρει έως 2 εβδομάδες μέχρι να εκδοθούν τα τελικά συγκεντρωτικά αποτελέσματα. Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή ανακοίνωσε ότι στις βουλευτικές εκλογές και στο δημοψήφισμα ψήφισε ποσοστό 53% των 105 εκατομμυρίων εγγεγραμμένων ψηφοφόρων και ότι ποσοστό σχεδόν 60% ενέκρινε το Σύνταγμα. Σχετικά με την ισχυρή παρουσία των εθνικιστών, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Γιώργος Παναγιωτόπουλος, ο οποίος παρακολούθησε τις εκλογές σαν παρατηρητής, είπε στον ανταποκριτή μας στη Μόσχα, Κώστα Κεχρινιώτη. Η άνοδος αυτή οφείλεται στο ότι έχουν προβλήματα οι Ρώσοι, προβλήματα άμεσα οικονομικά. Καταργήθηκε ένα σύστημα χωρίς να αντικατασταθεί από ένα άλλο. Προχώρησαν οι Ρώσοι στην ελεύθερη οικονομία χωρίς να υπάρχουν οι μηχανισμοί. Και επομένως τα άμεσα προβλήματα τους κάνουν να ψηφίζουν εξτρεμιστικά. Οι μεταρρυθμιστές συζητούν πώς να σταματήσουν τον Ζιρινόφσκι. Πιστεύουμε ότι ο αντιφασιστικός συνασπισμός θα πρέπει να συνεργαστεί με όποιον θα μπορούσε να συνεργαστεί μαζί μας, συμπεριλαμβανομένων των κομμουνιστών, εάν θέλουν, δήλωσε ο Γιγκόρ Γκαϊντάρ, ο ηγέτης της επιλογής της Ρωσίας. Τι μαξιλοδαρμού έπεσε πριν από λίγο ο σύμβουλος του πρώην Υφυπουργού Αθλητισμού Βαγγέλη Μεϊμαράκη, ο κ. Μιχάλης Κρεούζας, στα γραφεία του Συνδέσμου Διαιτητών Αθηνών. Κατά τη διάρκεια σύσκεψης των μελών του Συνδέσμου, ο διαιτητής κ. Φεσόπουλος, που διαφώνησε με τις απόψεις του κ. Μεϊμαράκη, επετέθη στον κ. Κρεούζα. Προς στιγμήν απειλήθηκε γενίκευση των επεισοδίων. Οι παρετήσεις στην ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων προσλαμβάνουν τη μορφή χιονοστιβάδας. Μετά τους αρχηγούς ναυτικού και αεροπορίας, παρετήθηκε και ο αρχηγός ΓΕΘΑ. Ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Αμήνης, αντιστράτηγος Δημήτριος Καρβέλης, ακολούθησε το δρόμο του αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού και του αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας και υπέβαλε την παρέτησή του στον Υπουργό Εθνικής Αμήνης Γεράσιμο Αρσένη. Και οι τρεις παρετήσεις θα γίνουν αποδεκτές την ερχόμενη Πέμπτη στη συνεδρίαση του ΚΙΣΕΟ, που θα γίνουν οι κρίσεις στην ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων. Σύμφωνα με πληροφορίες, στις θέσεις του αρχηγού ΓΕΘΑ και του αρχηγού ΓΕΑ θα τοποθετηθούν απόστρατοι. Για το ΓΕΘΑ ακούγονται τα ονόματα του απόστρατου αντιστράτηγου Βορβολάκου και του επίτιμου αρχηγού Στόλη Λιμπέρη, ενώ στη θέση του αρχηγού ΓΕΑ θα τοποθετηθεί απόστρατος αντιπτέραρχος. Πιθανότεροι διάδοχοι του κυρίου Σταθιά φέρονται οι αντιπτέραρχοι Τζογάνης και Σταυρακάκης. Για τη θέση του αρχηγού ΓΕΝ ακούγονται τα ονόματα του σημερινού αρχηγού Στόλου αντινάβαρχου Γρηγόρη Δεμέστιχα και του σημερινού πρότυπου αρχηγού ΓΕΘΑ αντινάβαρχου Φωστιέρη, εκτός αν επιλεγεί η λύση του απόστρατου αντινάβαρχου Δημητριάδη. Στο Γενικό Επιτελείο Στρατού εξετάζεται το ενδεχόμενο να μην αλλάξει η ηγεσία. Αισιοδοξία για την εφαρμογή σχεδίου των Ηνωμένων Εθνών που θα ενώσει και πάλι τη μαρτυρική Κύπρο εμπνέουν τα αποτελέσματα των εκλογών της Κυριακής στα κατεχόμενα. Το κόμμα του ψευδοπρωθυπουργού Ντερβίς Ερόγλου, ο οποίος εναντιώνεται σε κάθε υποχώρηση, έχασε τη μισή από την προεκλογική του δύναμη. Και ο ίδιος εξωστρακίζεται από το πολιτικό προσκήνιο της τουρκοκυπριακής κοινότητας. Περίπου 108.000 ψηφοφόροι εξέλεξαν τα 50 μέλη της ψευδοβουλής, επιλέγοντας ανάμεσα σε 351 υποψήφιους 7 κομμάτων. Ανεπίσημα αποτελέσματα μετά την καταμέτρηση των ψήφων δίνουν 17 έδρες στο Κόμμα Εθνικής Ενότητας του Ντερβίς Ερόγλου και 14 στο Δημοκρατικό Κόμμα του Σερντάρ Ντεκτάς, γιου του τουρκοκύπριου ηγέτη Ραούφ Ντεκτάς.
Το Ρεπουμπλικανικό Τουρκικό Κόμμα έλαβε 13 έδρες και 6 το Κόμμα της Σοσιαλιστικής Απελευθέρωσης. Τα άλλα κόμματα δεν πέρασαν το εκλέξιμο όριο του 5%. Πριν από τις εκλογές, το κόμμα του Ερόγλου, που είναι στην εξουσία επί 17 χρόνια, είχε 34 έδρες, ενώ οι Δημοκράτες 14. Ο Ρεούφ Ντεγκτάς, σε δηλώσεις του προς τους δημοσιογράφους, απέκλεισε το ενδεχόμενο σχηματισμού νέας κυβέρνησης από τον Ερόγλου. Άνοδο της θερμοκρασίας προβλέπει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Τις λεπτομέρειες μας δίνει η Έλενα Ιρδανοπούλου. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Οι νοτιάδες στα δυτικά και η προοδευτική άνοδος της θερμοκρασίας θα είναι τα κύρια χαρακτηριστικά του καιρού για το επόμενο διήμερο, ενώ δεν θα λείψουν οι τοπικές συννεφιές και πιθανόν οι λίγες βροχές, κυρίως στις δυτικές περιοχές της χώρας. Στην Αττική ο καιρός παραμένει έθριος με ασθενείς ανέμους από διάφορες διευθύνσεις, ενώ η θερμοκρασία, παρότι στη διάρκεια της νύχτας και το πρωί θα είναι χαμηλή, ιδιαίτερα μάλιστα στα βόρεια προάστια, το μεσημέρι θα ανέβει στην Αθήνα στους 15 βαθμούς Κελσίου. Και στη Θεσσαλονίκη, εκτός από την περιορισμένη ορατότητα, το πρωί ο καιρός θα είναι καλός, με τοπική μόνο συννεφιά το απόγευμα. Οι άνεμοι θα παραμείνουν βόρεια ασθενείς και η θερμοκρασία θα πλησιάσει τους 12 βαθμούς Κελσίου. Προβλήματα στις ομάδες της ΑΕΚ, του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού δημιούργησαν τα αρνητικά αποτελέσματα του Σαββατοκύριακου. Στον Ολυμπιακό ματαιώθηκε η σημερινή προπόνηση υπό τον φόβο των θερμόημων οπαδών της ομάδας, οι οποίοι απείλησαν εκ νέου με λαϊκά δικαστήρια, μετά και την πέμπτη φετινή εντός έδρας σοπαλία των Ερυθρολεύκων. Τα πράγματα δεν είναι καλύτερα ούτε στον Παναθηναϊκό μετά την ήττα από τον ΠΑΟΚ. Η πρώτη αντίδραση της ΠΑΕ ήταν να υποβάλει μήνυση σε βάρος της εφημερίδας Αθλητικής Φωνής για σημερινό πρωτοσέλιδο δημοσίευμα, σύμφωνα με το οποίο ο πρόεδρος της ομάδας στέλνει με φαξ την ενδεκάδα στον προπονητή Ίβιτσα Όσιμ. Στην πρωτοπόρο ΑΕΚ η κατάσταση είναι σαφώς καλύτερη, αν και ο Ντούσαν Μπάγκεβιτς υποστήριξε ότι με εμφανίσει σαν και αυτή με την Ξάνθη, η πρωτοπορία της ομάδας κινδυνεύει. Πάντως, ο Σέρβος τεχνικός έδωσε και μια άλλη διάσταση για τα στραβοπατήματα των τριών πρωτοπόρων. Δεν πρέπει να κοιτάμε μόνο ότι αυτές τις τρεις ομάδες δεν πάνε καλά, δεν παίζουν καλά. Θα το έλεγα έτσι ότι και άλλες ομάδες είναι δυνατές. Το πολιορκημένο Σεράγεβο, η πόλη όπου τα παιδιά κάνουν μάθημα σε πυρηνικά καταφύγια, είναι το θέμα βιβλίου του δημοσιογράφου Αργύρη Ντινόπουλου που προλογίζει ο Βόσνιος προπονητής του Παναθηναϊκού Ίβισα Όσιμ. Την παρουσίαση του βιβλίου κάλυψαν τρεις άνθρωποι του Αντένα που πολλές φορές κινδύνεψαν στη μαρτυρική πόλη. Είναι ο εικονολήπτης Γρηγόρης Φιλίππου, ο ηχολήπτης Μάριος Τσομπανίδης και ο πολεμικός μας ανταποκριτής Νικόλας Βαφιάδης. Πρόκειται για ένα βιβλίο που θα ήταν καλύτερα βέβαια να μην είχε γραφτεί ποτέ, αλλά παρόλα αυτά ο εμφύλιος της Ιουγκοσλαβίας συνεχίζεται. Το βιβλίο του Αργύρη Ντινόπουλου, που κοσμείται από τις φωτογραφίες του Δημήτρη Μεσίνη, δεν είναι μια απλή απαρίθμηση γεγονότων. Είναι μια κραυγή αγωνίας για το μέλλον της πόλης του Σεράγεβο, για το μέλλον της πρώην Ιουγκοσλαβίας. Μοναδικό μήνυμα που μπορεί να βγαίνει από τη δουλειά που κάνουμε στο Σεράγεβο είναι να σταματήσει αυτός ο πόλεμος όσο γίνεται πιο γρήγορα. Γιατί τη στιγμή αυτή που μιλάμε, Νικόλα, εδώ, ένα παιδί, όπως πολύ καλά ξέρεις, σκοτώνεται στο Σεράγεβο. Το βιβλίο που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Κορφή προλογίζει ο προπονητής του Παναθηναϊκού Ίβιτσα Όσιμ, του οποίου η οικογένεια βρίσκεται ακόμη στη μαρτυρική πόλη. Μάλιστα, η σύζυγος και η κόρη του διάσημου προπονητή είχαν μιλήσει στον Αντένα υπό τον ήχο των Οβίδων. Ήρωες του βιβλίου είναι οι απλοί κάτοικοι του Σεράγεβο, της Ιερουσαλήμ των Βαλκανίων. Κυρίες και κύριοι, ήταν οι κυριότερες ειδήσεις του 24ωρο που πέρασε. Δείτε τώρα τη συνέχεια της ταινίας Μυστική Βάση Πρεσίντιο και αμέσως μετά το Κόκκινο Κορίτσι. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Καλό ξημέρωμα.